Λοιπόν, να χαιρετήσω τώρα την κυρία Αλεξάνδρα Τσαλίδου, βουλεύτρια των Οικολόγων, και την κυρία Ρίτα Σούπερμαν, βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε συνέχεια της συνεδρίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Δευτέρα, χθες είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών και επιτρέψτε μου να διαβάσω κάτι για να σχολιάσουμε μαζί και τα όσα αλέχθησαν στην Επιτροπή που δεν κλήθηκε αλλά δεν παρέστηκε ο Υπουργός, αλλά και την εξέλιξη με το θέμα των επαναπροωθήσεων των παράτυπων μεταναστών. Χθες ο Υπουργός Εσωτερικών που βρέθηκε στη Βουλή για άλλο θέμα, διερωτήθηκε τι σόι κράτος θα ήμασταν αν δεν είχαμε το δικαίωμα να ανακόπτουμε αυτές τις παράνομες ροές, οι οποίες επιχειρούν και φτάνουν στη δημοκρατία. Έδωσε εξηγήσεις το γιατί δεν παρέστη η κυρία Τσαλίδου στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι κλήθηκε εκεί μια παράνομη κατά τον ίδιο οργάνωση, διότι δεν είναι πλέον στο Μητρό του Σωματείων. Εσείς πώς βλέπετε την όλη εξέλιξη γύρω από το μεταναστευτικό, για το τι συζητάμε ειδικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά και ευρύτερα για αυτό το μείζον ζήτημα? Εγώ θα σταθώ στο νομικό σκέλος. Επειδή υπάρχουν νόμοι τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουμε, είτε είμαστε πολίτες είτε είμαστε υπουργοί. Η όλη διαχείριση αυτής της επιχείρησης δεν ήταν σύνομη, γιατί πρέπει να σας πω ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης και το άρθρο 33, το οποίο είναι θεμελιώδες άρθρο, και πάνω σε αυτόν χτίστηκε όλο το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των προσφύγων. Βλέπει όχι μόνο ότι απαγορεύεται η επιστροφή σε χώρα από την οποία φεύγεις για να σωθείς, αλλά και η επιστροφή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε σύνορα με άλλη χώρα, εκεί όπου κινδυνεύει η ζωή σου ή θα τεθείς σε κίνδυνο ή δεν θα έχεις δικαιώματα, δεν δικαιούσε να τους στείλεις πίσω. Στην περίπτωση αυτή με το Λίβανο, να σας πω κάτι, πρέπει καταρχάς να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επιστροφή γίνεται σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης. Δηλαδή δεν θα επιστραφούν πέραν από τον Λίβανο, από εκεί που ήρθα, δηλαδή τη Συρία που είναι εμπόλεμη χώρα. Άρα θα πρέπει να προστατευτούν στο Λίβανο. Εμείς έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με τον Λίβανο για επαναπροώθηση. Όμως αυτή η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή του Λιβάνου, αλλά και να είχε κυρωθεί, η συμφωνία αυτή λέει ότι κάθε επαναπροώθηση πρέπει να γίνεται μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση του κάθε αιτητή. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο Υπουργός. Ότι ο Λίβανος μέχρι το 2015 δέχτηκε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και από το 2015 και μετά δεν δίνει καθεστώς. Είναι καθεστώς ανοχής. Στο καθεστώς ανοχής δεν έχεις δικαίωμα ούτε νομικά, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην υγεία, ούτε πουθενά. Έστειλε κάποιους ανθρώπους πίσω ή ήθελε να στείλει κάποιους ανθρώπους πίσω, από τους οποίους όμως δεν ξέρουμε σε τι καθεστώς θα πηγαίναν, και πρέπει να σας πω ότι ο Λίβανος φυλακίζει, βάζει υποκράτηση ακόμα και γυναίκες και παιδιά. Άρα παραβιάζεται η συμφωνία της Γενέβης, παραβιάζεται όμως και το εσωτερικό δίκαιο της Κύπρου, ο περιπροσφύγων νόμος, παραβιάζεται και αρκετές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω στις οποίες φυσικά βασίζεται και ο εσωτερικός νόμος περί προσφύγων. Ναι. Όλα αυτά απόφυγε να τα πει ο Υπουργός εχθές τη δήλωσή του. Και μια αναφορά για το περιστατικό για το οποίο συνήλθε κιόλας η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την έγκυο γυναίκα που ήταν σε ένα τέτοιο πλοιάριο, σε ένα σκάφος, ήταν έγκυος, την χώρισαν από τον σύζυγο και τα δύο παιδιά, το ένα το θύλαζε ακόμα, επαναπροωθήθηκαν στο Λίβανο, αυτή έμεινε εδώ η γυναίκα, γέννησε. Δεν ξέραμε τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι που επαναπροωθήθηκαν στο Λίβανο. Αλλά ο Υπουργός θες είπε ότι δεν μπορούμε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το νόμο να φέρνουμε και την οικογένεια. Μετά σκεφτείτε, λέει, 24.000 αιτητές ασύλου να φέρναμε και όλη τους την οικογένεια, τι θα γινόταν? Κοιτάξτε, ο Υπουργός παίζει με τα συναισθήματα των πολιτών, καλλιεργεί φόβο και νομίζω ότι καλλιεργεί πλέον και μίσος. Καταρχάς, δεν είναι έτσι που δουλεύει το σύστημα. Να σας πω ότι το 2020 έχουμε δώσει 170 κάτι, να σας το πω ακριβώς τον αριθμό, 147
προσφυγικό καθεστώς σε 147 άτομα από τις 5.006 που έχουμε εξετάσεις σαν Κύπρος. Δηλαδή ποσοστό 2%. Ξέρετε, στη Μάλτα το ποσοστό που αποδέχονται είναι γύρω στο 75%. Και δεν θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν άλλες χώρες, αλλά ο Υπουργός πρέπει να σταματήσει. Εγώ άρχισα και μελετώ τους αριθμούς. Ξέρω ότι ο Υπουργός έχει δεχτεί επιστολή από τα Ηνωμένα Έθνη, από τον εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, τα οποία παραβιάζονται, και του ζητά. Είναι ένα δεκασέλιδο έγγραφο που ζητούν εξηγήσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επεράσαν 60 μέρες και δεν εδωθήκαν γι' αυτό και έγινε δημόσιο έγγραφο. Ξέρω επίσης ότι έστειλε η Επιτροπή έγγραφο στην Κυπριακή Κυβέρνηση ακριβώς για το θέμα των επαναπροωθήσεων, οι οποίες είναι παράνομες. Ναι. Να δώσω λίγο και το λόγο στην κυρία Σούπερμαν, κυρία Τσαλίδη. Ένα λεπτό. Ο Υπουργός το γνωρίζει αυτό το πράγμα, αλλά επίσης θέλω να σταθώ και κάτι. Ο Υπουργός στη δήλωσή του επαράληψε μία ολόκληρη νύχτα. Είπε ότι την κατέβηκε αυτή, την κατεβάσαμε από τη βάρκα, την πήραμε στο νοσοκομείο και γέννησε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατέβηκε η κυρία από τη βάρκα, την πήραν και το λέει, είπα, διαρμοστία τους πρόσφυγες, πήγε στο παραλίμνη, το είπε μάλλον η αστυνομία αυτό, στη Βουλή. Ναι. Πήγε στο παραλίμνη, την εξέτασε, λέει, γυναικολόγος, είπε ότι ήταν καλά στην υγεία τους, την επήραν πάνω σε μια αναποβάθρα, της έδωσαν μια καρέκλα να κάτσει ετοιμόγεννης γυναίκας, εξάπλωσε πάνω σε παλέτες, την επόμενη ημέρα το πρωί σπάσαν τα νερά της και πήγε στο νοσοκομείο να γεννήσει. Αυτό. Το πράγμα ο Υπουργός το επαράληψε πλήρως. Γι' αυτό θεωρώ ότι εκτός αν οι σύμβουλοι του και εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα δεν τον ενημερώνουν και το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, σημαίνει ότι ο Υπουργός προσπαθεί να παραπλανήσει τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και τους πολίτες, και θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί έκαμε αυτή τη δήλωση. Ναι. Μα κυρία Τσαλίδη, εσείς τι λέτε? Ναι. Να σας πω, κυρία Σάβα, αν εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, κανένας διακινητής και κανένας δικηγόρος δεν θα εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η οδηγία λέει πολύ ξεκάθαρα ότι όταν έρθει κάποιος και κάνει αίτηση για άσυλο, τότε το ίδιο το κράτος, οι συνθήκες υποδοχής του προσφέρουν στήριξη νομική, αρρωγή, ψυχική, ψυχολογική αρρωγή και πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση για όσον καιρό εξετάζεται η αίτησή του. Γίνονταν αυτά τα πράγματα, πρώτο θα φεύγαν οι ενδιάμεσοι. Θα σας πω και κάτι άλλο όμως. Ακούσατε, κυρία Σάβα, εσείς ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια να ξυλωθεί δίκτυο διακινητών? Ακούσατε πόσους εμπήκαν φυλακή οι οποίοι ασχολούνται με την εμπορία είτε προσώπων των ασύλου είτε γυναικών για σεξουαλικές υπηρεσίες? Ακούσατε ποτέ να πάσει στη φυλακή άνθρωποι οι οποίοι εργοδοτούν, ναι, υπό άθλιες συνθήκες και με άθλια μεροκάματα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά προστασία? Ναι. Αυτό το κράτος θα γινόταν πιστευτό αν εφάρμοζε όλες τις συνθήκες και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων των Κυπριακών, αλλά και της συνθήκης της Γενέβης. Θα γίνεται τον πιστευτό, αν τις εφάρμοζε σωστά, να πάρει και τα μέτρα για την παράτυπη μετανάστευση, γιατί δεν έχει παράνομους ανθρώπους. Έχει παράτυπους ανθρώπους. Αλλά εκείνο που θέλω να δηλώσω είναι και κάτι άλλο. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, θα ανακαλύψετε πράγματα και θαύματα με τις στατιστικές, οι οποίες νομίζω χρειάζεται να. Εγώ θα καλέσω να μας εξηγήσουν αυτές τις στατιστικές. Ναι. Γιατί είχαμε, λέει, το 2020 18.995 εκκρεμούσες υποθέσεις. Λοιπόν, εμείς λέμε περίπου ότι έχουμε στην Κύπρο 4% του πληθυσμού. Να μας πούν πού είναι αυτό το 4%. Πρώτο. Δεύτερο, δεν γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου η πηγή προέλευσης προσφύγων να είναι η Συρία, το Αφγανιστάν, η Μιαμάρ και το Σουδάν, ενώ στην Κύπρο να είναι η Ινδία, το Πακιστάν, η Μπαγκλαντέσ και όλα αυτά. Έκλεισε το κράτος τις τρύπες τις οποίες χρησιμοποιούν Κύπροι για να εκμεταλλευτούν κόσμο, να το φέρουν στην Κύπρο? Κυρία Τσαλίδου, κυρία Σου, πρέπει να σας πω κάτι. Επειδή ακριβώς υπάρχει εδώ στη χώρα μας, είναι η κυβέρνηση και είναι και η Βουλή που νομοθετεί και είναι και οι ιδέες που πρέπει να μπαίνουν κάτω. Μακριά από αυτό το
το μίσος που επιχειρείται στην κοινωνία, ο ρατσιστικός λόγος, διότι δεν βοηθάς κανέναν, ούτε την κυβέρνηση, σίγουρα, ούτε τον κόσμο, ούτε οποιονδήποτε. Και σας παρακαλώ, ναι, ναι, αν μπορείτε με κάποιον τρόπο, δηλαδή κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές εύκολες, δηλαδή αυτό το πουρνάρα που πάει κανείς εκεί, ετοιμάζει εκεί την αίτησή του, συμπληρώνει, είναι η άλλη υπηρεσία τώρα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, θα έπρεπε να είναι εκεί, να συμπληρώνουν όσο μπορεί να εργαστούν, να γίνονται όλα την ίδια ώρα και να μην ούτε να τους ψάχνουν, ούτε να ψάχνονται, ούτε να υπάρχουν όλοι αυτοί οι μεσάζοντες και να ελέγχονται που μένουν και παίρνουν λεφτά από αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει το θέμα των αποτυπωμάτων που μπαίνουν στη Eurodac, είναι η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά γιατί δεν γίνονται και απλά ποτίζουμε έτσι με αυτό το μίσος στην κοινωνία και δημιουργούμε την εγκληματικότητα. Από την ίδια στιγμή που φτάνουν στη χώρα μας όσοι είναι, πληρούν τα κριτήρια να ετηθούν και να ενσωματωθούν στην κοινωνία, όσοι άλλοι να φεύγουν. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνουμε γιατί διονύζεται αυτή η κατάσταση.